Γεια σας! Μήπως βαρεθήκατε αυτές τις εξαντλητικές δίαιτες? Μήπως θέλετε πια να είστε ο εαυτός σας και να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς πραγματικά? Να μην κάνετε αυτό που κάνουν όλοι! Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς θα πάρετε 10 κιλά σε 2 εβδομάδες. Καταρχήν, πρέπει να αντικαταστήσετε το νερό. Τέλος το νερό από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα μόνο μπύρες, αναψυκτικά και ροφήματα σοκολάτας. Θέλετε να πάτε μία βόλτα, ένα περίπατο, να δείτε ένα μαγαζιά? Δεν πιστεύω να θέλετε να περπατήσετε. Περπατώντας χάνουμε θερμίδες. Γι' αυτό πάντα και παντού παίρνουμε το ηλεκτρικό μας πατίνι. Έτσι κάνουμε τη ζωή μας γρήγορη και εύκολη. Και χωρίς να χάνουμε θερμίδες. Έχετε σκεφτεί να αγοράσετε ποδήλατο? Κακός! Μία μηχανή είναι η λύση. Θα πηγαίνετε εκεί που θέλετε και σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χάνετε καμία θερμίδα. Πάντοτε όμως μαζί κουβαλάμε κάποιο σνακ. Ένα κρουασάν, μία τυροπιτούλα, ένα σαντουιτσάκι, κάτι. Θέλετε να βγείτε για ψώνια, στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ? Τέρμα! Ούτε μία θερμίδα θα χάνετε από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό η λύση είναι μία. Ψώνια μέσω ίντερνετ. Κάθεσαι εκεί στο γραφιάκι σου, στο καναπεδάκι σου, στο κρεβατάκι σου ή όπου άλλο θέλεις στο σπίτι. Τρως τις σοκολάτες σου, τα πατατάκια σου, τα σαντουίτς σου, καμία πίτσα βρε αδερφέ. Βάζεις και τη μουσικούλα σου και έτσι ευχάριστα και εύκολα ψωνίζεις μέσω ίντερνετ ό,τι εσύ επιθυμείς. Είτε από σούπερ μάρκετ, είτε ρούχα, είτε ό,τι άλλο θέλει η καρδιά σου. Να προσέξεις όμως ότι στα ρούχα που θα αγοράσεις να παίρνεις πάντα ένα μεγαλύτερο νούμερο. Σου προτείνει ένας φίλος να πάτε για ένα τρέξιμο στο πάρκο. Βέβαια θα δεχτείς. Πας και εσύ, παίρνεις το κρασάκι σου, παίρνεις την πιρούλα σου, παίρνεις τα σνακ σου και κάθεσαι εκεί στο πάρκο και απολαμβάνεις τη φύση. Τι καλύτερο υπάρχει, δεν ξέρω. Έχεις και αυτούς τους φίλους που θέλουν να κάνουν ορειβασία, να περπατάνε μέσα στο δάσος και να ανεβαίνουν πάνω τα βουνά? Λοιπόν, από εδώ και πέρα δεν θα λες όχι. Θα πηγαίνεις κι εσύ. Αλλά πρώτα θα πρέπει να ενημερώνεις αν υπάρχει εκεί τηλεφερίκ. Να σε ανεβάζεις στο βουνό και να τους περιμένεις. Και μέχρι να έρθουν, κάτι θα βρεις να χλαβαγιάζεις, βρε αδερφέ. Βαρέθηκες μόνος και θέλεις να ερωτευτείς? Λογικό το βλέπω. Όλη μέρα στο σπίτι κλεισμένος είσαι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να θες να βγεις έξω να βρεις καμία κομμενίτσα. Οι κομμενίτσες υπάρχουν παντού. Να, ολόκληρο υπολογιστή έχουμε στο σπίτι. Η δουλειά σου την κάνεις και από το κινητό. Άκου, μπαίνεις σε ένα chat, βρίσκεις σε μία κομμενίτσα, μιλάτε μπούρου μπούρου μπούρου. Κανονίζετε με, βρε παιδί μου, να πάτε σε μία ταβέρνα. Σου βλακερεί να πείτε τα νέα σου, να μάθετε ο ένας για τον άλλον. Μπας και ερωτευτείτε. Και δεν σου κάτσει καμία, δεν πειράζει. Κάθε στο καναπεδάκι σου, βάλε κανένα port site και κάνε τη δουλειά σου. Εκεί που κάθεσαι στο καναπέ σου έρχεται μία λιγούρα. Σε παρακαλώ, μη τυχόν και πιάσεις ένα φρούτο ή κάποιο λαχανικό έτσι για να τσιμπήσεις. Θα πας στο ντουλαπάκι σου, θα βρεις τα υλικά και να φτιάξεις ένα ωραιότατο κικάκι. Κατά προτίμηση σοκολάτας. Βάλεις και μπόλικη ζάχαρη και μία μπόλικη ζάχαρη άχνια από πάνω, έτσι και να το ευχαριστηθείς. Κι άμα βαριέσαι, δεν πειράζει! Υπάρχουν τόσα site στο ίντερνετ, τόσες σελίδες που μπορείς να παραγγείλεις. Λυκιά εννοείται και άμα θέλεις, πάρε και μία αλμυρίγια μετά. Το αυτοκίνητο σου είναι βρώμικο. Είναι μες στην πίχλα. Σε παρακαλώ, μη σκεφτείς τα οικονομικά σου και πας και το καθαρίζεις μόνος σου και χάσεις καμία θερμίδα. Το παίρνεις, το πας στο πλυντηριάκι, κάθεσαι εκεί, περιμένεις και όσο περιμένεις, φάει και καλά ένα σάντουιτς. Τι θα κάνεις ο άνθρωπος, θα περάσει η ώρα. Κι αν έχει και καφέ εκεί, ρώτα πας και έχει κάνα milkshake. Αυτό είναι τις θερμίδες. Δεν πιστεύω να έχεις πιαστεί επειδή κάθεσαι πάρα πολύ ώρα στο καναπέ. Λοιπόν, δεν θέλω να σκεφτείς ούτε μία φορά ότι πρέπει να κάνεις γυμναστική. Μόλις το σκεφτείς αυτό, η λύση είναι μία. Πας στο κρεβατάκι σου. Ξαπλώνεις το κρεβάτι, χαλαρώνεις, δουλεύεις τηλεόραση, αν έχεις τηλεόραση, αλλιώς παίξε με το κινητό σου. Και σίγουρα στο κομμωδίνο πρέπει να έχεις πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν, popcorn, κανένα ξεχασμένο κομμάτι πίτσας. Φάε παιδί μου, να καρδαμώσεις. Το σπίτι σου είναι μέσα στη βρώμα. Τα πιάτα έχουν φτάσει μέχρι το ταβάνι.
Αρχίζει και βλέπει ποντικού μέσα στο σπίτι. Κατσαρίδε να κάνουν πάρτι στην τουαλέτα. Δεν πιστεύω να θέλει να σηκωθεί να το καθαρίσει. Ξέρει πόσε θερμίδε χάνει στο καθάρισμα. Η λύση είναι μία. Βρε μία οικονομική υπηρέτρια, φέρνε την 3 φορές την εβδομάδα στο σπίτι και μετά το πρόβλημα λύθηκε. Με παίρνουν οι φίλοι σου να πάτε σε ένα κλαμπ να διασκεδάσετε. Όχι ρε φίλε που θα βγω έξω να χορέψω, να περπατήσω και να χάσω τόσες θερμίδες. Λοιπόν, κάθε σου σπιτάκι σου, αλλά παιδιά, βλέπεις τηλεόραση, παίζεις άμα θέλεις και κανένα video game, έχεις εκεί παραγγείλει σουβλάκια, πίτσες, hot dog, burger, έχεις και γαμάτια μερικά γαριδάκια, πατατάκια και λίγους ξηρούς καρπούς. Άλλα ψυχτικά, μπύρες, ουισκάκια και ό,τι άλλο ποτό εσένα σου αρέσει. Φοράς τις πιτζαμούλες σου και έτσι κάθεσαι ήσυχος και περνάει μία βραδιά τρέλα. Μένεις στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Ποτέ μα ποτέ δεν μπαίνουμε τον δρόμο για τη σκάλα. Ο δρόμος είναι ένας, ανσασέρ. Σιγά μην χάνουμε θερμίδες και στα σκαλιά τώρα. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε το πρωινό. Είναι το σημαντικότερο της ημέρας. Καταρχήν βγάζουμε όλα τα ψωμιά, τσουρέκια, μερεντούλες, τα λύφουμε παντού και τα τρώμε. Φτιάχνουμε pancakes, κάνουμε και μία ομελέτα με 5 αυγά και ό,τι αλαντικά έχουμε στο σπίτι, βάλε και τυριά εκεί μέσα. Άμα σας αρέσει και η πιπεριά, βάλε και μία πιπεριά. Παραγγέλνεις και ένα καφέ απ' έξω με 7 κουταλιές ζάχαρη, πάρε και μία μπουγάτσα και 2 κρουασάν βουτύρου, 2 κρουασάν σοκολάτας, 2 ζαμπονοτυρόπιτες, 3 πυρνελί και 1 σάντουιτς της αρεσκίας. Και καλή σου μέρα! Με αυτόν τον τρόπο ζωής, να είσαι σίγουρος ότι θα δεις μεγάλη αλλαγή στην ζωή σου. Γράψε μου ένα σχόλιο, αν τα κατάφερες, και τα αποτελέσματά σου. Καλή εβδομάδα, γεια σας! Φάε κόσμε, τα πάχη μας, τα κάλλη μας!